Λοιπόν, εδώ με την Κωνσταντίνα Νεοφίλτου για να συζητήσουμε σήμερα. Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισε. Καλώς σας βρήκα. Έτσι είχες εμείς σε Cyprus σήμερα για αυτά ναι. που θα μας πεις ε, και μυρίζω και λίγο έτσι ροδόσταγμα. Πολύ ωραία. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις κυπριακέ κυπριακές εξαγωγές και την ενιαία ταυτότητα που προωθεί το Υπουργείο Εμπορίου και στην συνέχεια θα δούμε και μια κυπριακή επιχείρηση που εξάγει κυπριακά προϊόντα που σχετίζονται όπως είπες και εσύ με το τριαντάφυλλο. Να, να ξεκινήσουμε έτσι από την πρώτη μας κάρτα και τα στοιχεία που ετοιμάσαμε. Είναι σημαντικό κάτι αν αναφέρουμε πως παρά τις προκλήσεις που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό τώρα τον πόλεμο της Ουκρανίας, η βιομηχανία στην Κύπρο ε, αντέχει στις αντι και δείχνει να μεγαλώνει. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία μα. Το 2016 οι κυπριακέ εξαγωγέ ήταν 962,8 εκατομμύρια, ενώ το 2021, μέσα σε πέντε χρόνια δηλαδή, ανήλθαν στο 1,5 εκατομμύριο, μία αύξηση του 50%. Και η ανωδική αυτή πορεία συνεχίζεται και φέτο, καθώ το 2021 υπήρξε μία αύξηση 14%. Φυσικά αυτό ήταν και κάπω επόμενο λόγω τη πανδημία το 2020. Αλλά το 2022 συνεχίζει η ανωδική πορεία. Για το πρώτο εξάμεινο που έχουμε και τα σχετικά στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχει μία αύξηση 21,8%. Ναι, είναι κατά κύριο λόγο χαλούμι ε, και κρασιά κλπ. Και Αν λοιπόν, δεν κάνω λάθος που θυμάμαι από προηγούμενε φορέ που μα είχε πει. Ε, Σωστά. Και εξάγουμε είναι. και πολλά φάρμακα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τι κάνει το Υπουργείο Εμπορίου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο για να προωθήσει περαιτέρω τι εξαγωγέ. Έτσι έγινε μια σχετική μελέτη και μετά από διαβούλευση κατέληξαν στο ότι θα πρέπει τα κυπριακά προϊόντα να έχουν μια ενιαία ταυτότητα. Αυτή η ενιαία ταυτότητα ονομάστηκε Cyprus Made και είναι και το λόγο που βλέπουμε έτσι πάνω στην κάρτα μα, αυτό το σήμα που μοιάζει με την Κύπρο. Και όπω εξήγησε και η Υπουργό Εμπορίου, αυτέ οι γωνιέ είναι σαν ένα ψηφιδωτό τη Κύπρου και αυτέ οι γωνιέ δείχνουν ότι τα προϊόντα μα θα θα φτάσουν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Nice. Αυτό ήταν το σκεπτικό πίσω από το σήμα. Είναι λοιπόν στα ελληνικά Cyprus Made Κυπριακής Προέλευσης. Είναι το σήμα για τα κυπριακά προϊόντα. Είναι η ενιαία Ταυτότητα αναγνώριση και αποτελεί έτσι μια σφραγίδα ποιότητα στι διεθνεί αγορέ και φυσικά θα προστατεύει και από τι απομιμήσει που είδαμε τι συμβαίνει και με το χαλούμι και με άλλα κυπριακά προϊόντα. Τώρα να δούμε τι θα γίνει στην πρώτη φάση αυτή τη προσπάθεια. Στην πρώτη φάση, αυτό το σήμα θα είναι διαθέσιμο για τα βιομηχανικά προϊόντα, για τα χειροτεχνήματα και φυσικά για τα προϊόντα προστατευόμενη ονομασία προέλευση, τα ΠΟΠ και προστατευόμενη γεωγραφική ενέργεια. Όπω σωστά αναφέρθηκε στο χαλούμι, στο γλυκό τριαντάφυλλο, στο ελαιόλαδο, στο μέλι. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα δεν θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, αυτόματα θα παίρνουν Μες. αυτό το σήμα. Okay. Σε επόμενη φάση, αυτό που θέλει να πετύχει το Υπουργείο είναι μετά αυτό το σήμα να μπει και στα γεωργικά προϊόντα, ενώ γίνονται σκέψει και για τα εινικά, αλλά και για την παροχή υπηρεσιών. Εδώ είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, αλλά συμβαίνει σε άλλε χώρε, στο εξωτερικό, να υπάρχει πιστοποίηση και στην παροχή υπηρεσιών και είναι κάτι που εξετάζει και το δικό μα Υπουργείο. Θα μπορούσαν να ήταν εδώ με πιστοποίηση. Θα μπορούσαν να ήταν τουριστικέ υπηρεσίε ή συμβουλευτικέ, consulting. Που... Είναι ο τομέας μας. Παρόλο που είχαμε και κάποιε ναι, αρνη, δηλαδή αρνητικά στις Άιπρες, συμβάντα. τουλάχιστον να έχει και ένα brand, Είναι ναι. στην παροχή υπηρεσιών. Ναι. Και τώρα να δούμε ποια είναι η διαδικασία. Είναι και η τελευταία μα κάρτα αυτή. Θα παραχωρείται φυσικά με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια στις εταιρείες, ούτω ώστε να μπορούν να τοποθετούν το σήμα στα προϊόντα του. Αρχικά να πούμε ότι το σήμα είναι προαιρετικό δεν είναι υποχρεωτικό για όλους. Θα πρέπει να γίνεται σχετική αίτηση. Δεν είναι ακόμη έτοιμες κάτι οι αιτήσεις, αλλά θα ανακοινωθούν τι ε, τις επόμενες εβδομάδες. Ναι. Η Από το 23 και μετά θα είναι σε, σε και το, το, σήμα και τα όσα αυτό πρεσβεύει. Πολύ σωστά. Έχουν μάλιστα ένα προϋπολογισμό για την επόμενη διετία 400.000 και το 2023 θα είναι η πρώτη κυκλοφορία προϊόντων με το σήμα Cyprus Made. Λοιπόν, και πάμε να...